Είμαστε στο ιατρείο, στο γραφείο του κυρίου Γιάννη Ψαχούλα. Γιατρέ μου, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Τώρα, από πού να πρωτοξεκινήσω πραγματικά, δεν ξέρω πού να πρωτοξεκινήσω. Θα κάνω πολιτική ερώτηση κατευθείαν. Γιατί ο Ψαχούλας, αντί να είναι σε ένα ψηφοδέλτιο μεγάλο, που υποστηρίζεται από μεγάλα κόμματα, είναι σε ένα ανεξάρτητο αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο που θεωρείται εκ των προτέρων ότι είναι η έκπληξη ή τέλος πάντων το outsider. Γιατί δεν χωθήκατε σε ένα μεγάλο ψηφοδέλτιο να έχετε και μια δεδομένη εκλογή, γιατί εντάξει, την κοινωνική καταξίωση και την αναγνωρισιμότητα την έχετε. Βασικά ο στόχος δεν ήταν να μπούμε σε κάποιο χώρο κομματικό, να γίνουμε σύμβουλοι, να διαιωνίσουμε αυτό το καθεστώς το οποίο υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπαμε ότι στο Βόλο και στη Θεσσαλία, επειδή συμβαίνει να λειτουργώ και άλλα ιατρία στη Μαγνησία και στη Θεσσαλία γενικότερα, Καρδίτσα, Λάρισα κτλ., βλέπαμε ότι υπήρχε ένα θέμα στην κοινωνία όσον αφορά αυτό που λέμε ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, πρωτογενής τομέας στο θέμα των φυτών, της γεωργίας κλπ. Βλέπαμε λοιπόν ότι υπήρχε μια αδράνεια γενικότερη. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η εθνική πόρη είναι ελάχιστη ή τουλάχιστον μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν. Το πρόβλημα που ήταν, ότι οι κοινοτικοί πόροι δεν εκμεταλλεύονται από την παρούσα διοίκηση, από τον συγκεκριμένο περιφερειάρχη, δεν γίνεται πλήρης εκμετάλλευση αυτών των κοινοτικών. Καταλαβαίνω ότι πάτε να μου περιγράψετε τον λόγο, ότι ο λόγος, αν το πω εγώ με μια λέξη, είναι Δημήτρης Κουρέτας. Είναι προφανές. Αν δεν υπήρχε ο Δημήτρης Κουρέτας, δεν θα υπήρχε πρωτοβουλία. Και επειδή έχω και μια προσωπική σχέση με τον άνθρωπο και τον εκτιμώ σαν επιστήμονα και σαν φίλο, αποφασίσαμε από κοινού, αν θέλεις, και με κάποια άλλα άτομα να οργανώσουμε αυτό που λέμε εμείς ενεργούς πολίτες. Άρα μου λέτε, κύριε Ψαχούλα, ότι πραγματικά πιστεύετε ότι αυτό που φέρνει, που πρεσβεύει ο Δημήτρης Κουρέτας, είναι κάτι το διαφορετικό και το οποίο αξίζει να το ακολουθήσουν οι πολίτες? Ναι, ναι, ναι. Είναι προφανές ότι αξίζει. Mm-hmm. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι προφανές ότι αξίζει. Ο λόγος δηλαδή που συνταχθήκαμε με αυτή την πρωτοβουλία, με αυτή την έννοια του καινούριου ψηφοδελτίου, είναι ότι παλαιότερα είχαν βγει κάποια προγράμματα στην περιφέρεια τα οποία τα είχε δουλέψει κυριολεκτικά ο Κουρέτας. Mm-hmm. Αυτά τα προγράμματα μείναν νεκρά από το 2015 και μετά δεν περπάτησε κανένα. Υπήρχε δηλαδή το υλικό, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ολόκληρη κατάσταση στην περιφέρεια, η οποία απλά και μόνο ήθελε κάποιον άνθρωπο να τα τρέξει. Και αυτά είναι τα προγράμματα που μπορούν να δώσουν κάτι καινούριο στην περιφέρεια, να δώσουν χρήματα, να δώσουν καινούργιες ιδέες, ειδικά στην ανταγωνιστικότητα και στο περιβάλλον. Υπάρχουν χρήματα τα οποία είναι. Εντάξει, okay, ο Κουρέτας. Ο λόγος είναι αυτός. Ο Κουρέτας λοιπόν είναι ελκτικός σε αυτά που λέει και στη δουλειά που πρεσβεύει και το πρόγραμμα που βγάζει. Ο αγοραστός είναι απογοήτευση? Κοίταξε, δεν θα έλεγα ότι εγώ απογοητεύομαι από κανένα. Δεν έχω απογοητευτεί ποτέ από κανένα, γιατί δεν επιτρέπω να με απογοητεύσει κανένα γενικότερα. Δεν είναι και εύκολο. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που κάνει καλές δημόσιες σχέσεις, λειτουργεί αυτό που έχει μάθει να το λειτουργεί καλά. Είναι ένας άνθρωπος του κόμματος. Mm-hmm. Αυτό που λέω εγώ, ο κλασικός κομματάνθρωπος. Δεν μου λέτε, εσείς τώρα είστε ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Είστε όμως και ένα κενό περιεχομένο ψηφοδέλτιο, ή είστε ένα ψηφοδέλτιο προοδευτικό, με ιδέες φρέσκες, με μεταρρυθμιστική πνοή, με όρεξη να αλλάξετε τα πράγματα προς θετική κατεύθυνση? Ίσα-ίσα πιστεύω ότι είμαστε πολύ ενεργοί πολίτες, πολύ πολιτικά, πολύ καλά ενταγμένοι στον χώρο. Απλά δεν έχουμε ταχθεί με ένα κόμμα συγκεκριμένο. Όχι γιατί διαφωνούμε με τα κόμματα. Είναι με τα κόμματα, οφείλουν να υπάρχουν. Κοίταρα. Είναι κύτταρα πραγματικά. Απλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνταχθούν με ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν μέσα σε ένα καθεστώς συγκεκριμένο, μέσα από αυτό που λέγεται κομματικό τοπίο. Και μοιραία υφίστανται από κάποιες υποχρεώσεις, αναλαμβάνουν κάποιες δεσμεύσεις. Εμείς λοιπόν κοιτάμε μέσα από αυτόν τον χώρο, ο οποίος είναι πραγματικά πρωτοποριακός, και πιστεύω, το είχαμε πει και μια άλλη φορά, ότι τέτοιες πρωτοβουλίες χρειάζεται η κοινωνία πλέον. Αυτές θα βοηθήσουν και τα κόμματα. Είναι από τα κάτω δηλαδή. Είναι μια πρωτοβουλία από τα κάτω, έτσι. Είναι προφανές. Σε μια κοινωνία σαν τη Θεσσαλία, σαν τον Βόλο, τι περιμένουμε να δούμε? Περιμένουμε ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν άποψη για τα πράγματα να ενεργοποιηθούν, να δημιουργήσουν καινούργια όθηση σε αυτό που καθημερινά βλέπουμε και ζούμε. Mm-hmm. Εγώ το βλέπω στη δουλειά μου. Δηλαδή συμβαίνουν γεγονότα τα οποία με ενοχλούν. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν τη δυνατότητα να νοσηλευτούν, άνθρωποι που δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μια θεραπεία, κάτι. Όλα αυτά τα πράγματα τα ζούμε, τα βιώνουμε. Το ίδιο ισχύει και στους επαγγελματίες. Οι μικρομεσαίοι υποφέρουν, είναι προφανές. Δεν χρειάζεται η περιφέρεια να τους βοηθήσει αυτούς με κάποια προγράμματα, με κάποια καινούργια δεδομένα,
να ξεφύγουν λίγο. Άρα ουσιαστικά μιλάτε για ένα σχέδιο που πρέπει και σε τοπικό επίπεδο, αφού εκμεταλλευτούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους, πραγματικά να το δρομολογήσουμε και βήμα-βήμα να πετυχαίνουμε στόχους. Βέβαια, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 65 εκατομμύρια για την ανταγωνιστικότητα. Σας έκανε έκπληξη το, όταν μάθατε να λέει ο Κουρέτας ότι ο αγοραστός είναι ο πρώτος-τελευταίος σε απορρόφηση του ΕΣΠΑ? Εγώ προσωπικά το ήξερα, αλλά ήταν μια έκπληξη. Ήταν μια έκπληξη. Και να σας πω, δεν είναι και μα μοιράζει και τόσα εκατομμύρια όλο αυτό το διάστημα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτα τα χρήματα που μοιράζονται. Απλά δεν πιστεύω ότι είναι και θέμα πολιτικών συγκεριών. Γιατί δεν σας κρύβω ότι μου κάνει έκπληξη. Δεν μπορεί η Μακεδονία. Άρα είναι και θέμα ανθρώπων που ηγούνται και που ασχολούνται. Με τι ασχολείσαι. Είναι προφανές. Δεν είναι θέμα δηλαδή πολιτικών συγκυριών, ότι δεν σε βοηθάει κάποιος. Είναι θέμα δικό σου. Σε ενδιαφέρει να δημιουργήσεις κάτι καινούργιο, να το κάνεις. Ναι. Εδώ πέρα δρόμους κάνουμε, καμπαναριά κάνουμε, μια χαρά είναι. Αυτά με τον στον κόσμο, κάτι καινούργιο θα χρειαστεί. Εντάξει. Χρειάζονται και αυτά, αλλά δεν ξέρω. Είναι προφανές ότι χρειάζονται. Μόνο ότι οι δρόμοι ό,τι καλύτερο. Ναι. Απλά δεν είναι για να σκοτωνόμαστε, είναι για να δημιουργούμε συνθήκες καινούργιες, να μεταφέρουμε προϊόντα, να γίνει το. Δεν μου λέτε, όταν πήρατε την απόφαση και είπατε το ναι στον φίλο σας, τον Δημήτρη τον Κουρέτα, ναι. Μου λέτε λίγο ποια είναι η αντίδραση των δικών σας ανθρώπων, των συνεργατών σας, δηλαδή δεν είναι παρά ψαχούλα τώρα. Τι δουλειά έχει λοιπόν στον πατσάρι αυτό. Τι δουλειά έχει λοιπόν η λοιπόν στον πατσάρι. Εγώ δεν είμαι βέβαια λεπού, ναι. Δεν με κυνηγάει κανένας. Μπορώ να πω ότι δεν θέλω στο παζάρι, αλλά αυτή είναι η έννοια. Τι δουλειά έχει και ανακατεύεσαι. Λοιπόν, κάποιο πρέπει να ανακατευθεί, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται συνέχεια να είμαστε απ' έξω. Κάποιο που οφείλει να δώσει κάτι καινούριο. Να λέμε την καλημέρα μας την επόμενη μέρα. Με τα χρυσόν προφήτες να μην γίνουμε. Δεν θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Δεν είμαστε φωτεινοί παντογνώστες. Είναι προφανές ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Δεν θα θυσιάσουμε τη ζωή μας. Προσφέρω, δεν είναι αυτό το θέμα. Κοιτάμε ό,τι ξέρουμε και ό,τι μπορούμε να το προσφέρουμε. Αν μπορούμε και βγει κάτι, ακόμη καλύτερα για όλους. Ξέρετε αυτό που είπατε τώρα, νομίζω ότι είναι και η ουσία και η ψυχή, αν θέλετε, της δικής σας προσπάθειας. Ότι ακριβώς επειδή είπατε πριν ότι είστε ενεργοί πολίτες, είναι η φυσιολογική απόλυξη ενός ενεργού πολίτη. Να πει ότι νοιάζομαι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό που χρειαζόμαστε σήμερα. Όπου και αν είναι ο καθένας. Νοιάζομαι. Ότι πρέπει, δηλαδή, μπορεί να αλλάξει κάτι αν δεν συμμετάσχουμε. Όχι, όχι. Ειλικρινά σας λέω ότι. Σε συζητήσεις που κάνουμε στις παρέες μας, δόξα τω Θεώ, μέσα στην κοινωνία ζούμε, οι συζητήσεις που γίνονται είναι σε υψηλό επίπεδο. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο έλεγα, ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε μεταξύ μας, να έχουμε τόσα θέματα να τα βάζουμε, να τα αναλύουμε, να μαλώνουμε, να συγκρουόμεθα και παράλληλα δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα. Η έννοια της σύνθεσης, η έννοια της ενότητας επί του προβλήματος, πόσο κομβική είναι στη δική σας προσπάθεια και στη δική σας ατομικά? Θέλω να πω, είστε αυτοί που θα συγκρουστείτε. Είστε αυτοί που έρχεστε μέσα από το πρόγραμμα, τη μεταρρύθμιση, να ενώσετε και να συνθέσετε? Εμείς από θέματα αρχής δεν συγκρούμεθα με κανέναν. Δεν έχουμε κανένα λόγο να συγκρουστούμε κανέναν. Ούτε κατηγορούμε κανέναν για τίποτα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να θεωρούμε ότι όλοι είναι ιδιωτελείς προς Θεού. Απλά πιστεύουμε ότι μέσα από την κοινωνία, μέσα από τη δουλειά μας τόσα χρόνια, μπορούμε κάποιες ιδέες όπως τις εφαρμόσαμε στη δουλειά μας να τις εφαρμόσουμε και στην περιφέρεια. Πιστεύω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο που συγκεντρώνουμε εμείς σαν παράταξη. Αυτό λέει και ο Δημήτρης Κουρέτας σε όλες τις συναντήσεις που έχει και έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτές τις καινούργιες ιδέες που θα βγάλουμε να βγάλουμε κάτι καινούργιο, να βγάλουμε κάτι καλό. Παίζει ρόλο το γεγονός ότι και ο Δημήτρης Κουρέτας είναι πολύ πετυχημένος στον χώρο του και εσείς, όλη η ομάδα από ό,τι είδα, είστε άνθρωποι αρκετά καταξιωμένοι στην τοπική μας κοινωνία. Αυτή η εικόνα των ενεργών πολιτών, των πετυχημένων που έχουν κολλήσει και τα ένσημά τους, είναι σημαντική ως μήνυμα, ως ιδέα. Νομίζω ότι είναι μια καλή παρακαταθήκη. Ξεκινάμε από αυτό σαν δεδομένο, ότι μπορούμε να λειτουργούμε, μπορούμε να καταλαβαίνουμε την κοινωνία, ζούμε σε αυτή μέσα, έχουμε τα προβλήματα που έχει όλος ο κόσμος και όσο μπορούμε θα συνθέσουμε για να βγάλουμε κάτι καινούριο. Ειδικά στον αγροτικό τομέα που ξέρω ότι ο Δημήτρης ασχολείται ιδιαίτερα, υπάρχουν τόσες ωραίες ιδέες. Σκέψου τώρα για το πύλιο, για την ελιά, για διάφορα πράγματα που υπάρχουν, για τον τουρισμό. Το οποίο καλά, θα στην επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε λίγο πριν το τέλος, θα μιλήσουμε ειδικά για πέντε πράγματα του προγράμματος πιο συγκεκριμένα. Yeah. Αλλά βλέπω ότι όλοι σας σας έχει συνεπάρει αυτό το σχέδιο που έχει ο Δημήτρης Κουρέτας για την αναδιαμόρφωση του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής μας. Ναι, πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο από όλα. Δηλαδή μια Θεσσαλία που έχει ένα χαμηλό ΑΕΠ για τον αγρότη, να έχει τη δυνατότητα να το αυξήσει, να το πολλαπλασιάσει. Εκεί είναι όλη η αξία. Yeah. Να δημιουργήσει τα προϊόντα αυτά που έχει, να έχει τη δυνατότητα να τα.
να βγάλεις στην αγορά και να έχεις κέρδος. Ο Βόλος και η Μαγνησία, εντάξει, δεν είμαστε η φτωχότερη περιοχή της Ελλάδας, αλλά έχουμε πολλά προβλήματα. Ανεργία και μια σειρά από ζητήματα. Έχουμε όμως και αρκετές εκκρεμότητες, χωρίς να σημαίνει ότι οι υποδομές μας είναι λειψές, αλλά έχουμε εκκρεμότητες. Νομίζετε ότι πραγματικά η περιφέρεια μπορεί να παίξει πιο ενεργό ρόλο, λόγω χάρη κατηγορούμε τον κύριο αγοραστό ότι δεν έκανε τίποτα για τον περιφερειακό. Αν ήταν ο Κουρέτας, αν ήσασταν εσείς, πιστεύετε θα μπορούσατε να δρομολογήσετε, να βελτιώσετε το βηματισμό υλοποίηση κάποιων πραγμάτων? Κοίταξε, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι δεν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει ο κύριος αγοραστός. Ο τελευταίος θα τον έκρινα σε αυτό το επίπεδο εγώ. Πιστεύω όμως ότι ένα έργο το οποίο για 9 χρόνια μένει έτσι, κάποιος ευθύνεται. Mm-hmm. Κάτι θα μπορούσε να γίνει. Και δεν είναι μόνο περιφερειακό. Κάτι περισσότερο κάτι θα μπορούσε να γίνει. Κάτι θα μπορούσε να πιέσει στην κεντρική πολιτική συνήθεια να έχει κάποιες αλλαγές. Να σας πω για το πρόβλημα των σποράδων. Mm-hmm. Τα Δελφίνια, αυτή την επικοινωνία που δεν έχουμε. Να σας πω για το αεροδρόμιο που σταμάτησε να λειτουργεί. Βλέπω ότι υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη Θεσσαλία γενικότερα. Και νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα, αν παρουσιάσεις καινούργια προγράμματα, οργανωμένα, μετρημένα, η Ευρώπη θα στα δώσει τα χρήματα. Τα δίνει, τα έχει δώσει ήδη. Φταίει, είναι περισσότερο διαχειριστής και δημοσιοσχεστίστας ο κύριος αγοραστός. Ένας μικρός Αβραμόπουλος. Έτσι, αυτό πιστεύω. Δηλαδή είναι αυτή η λογική. Με όλους καλά, δεν δημιουργούν προβλήματα, αλλά η ουσία παραμένει. Δεν δημιουργείται κάτι καινούργιο. Έναν δρόμο που ξεκινήσαμε να κάνουμε 3 χρόνια από το ΠΕΒ μέχρι εδώ. Δεν λέω ότι φταίει ο αγοραστός, δεν φτιάχνει αυτό το δρόμο. Άρα να πάρει αρχή να πάρει, δεν θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα. Μια είσοδο στις πόλεις δεν έπρεπε να είναι καλύτερη. Εγώ αυτή τη γνώμη έχω σχηματίσει και λέω ότι κάποιοι άνθρωποι να τρέξουν, να έχουν δυνατότητα να σου πω και κάτι άλλο. Ο Τσιλιμίκας. Συνάδελφος, ικανός, προσωπικά τον εκτιμώ πάρα πολύ, μα δεν συμμετείχε σε ένα περιφερειακό συμβούλιο. Δεν ήταν απόν. Κυριολεκτικά απόν. Δηλαδή μπορώ να κατηγορήσω παράδειγμα τη διοίκηση τη συγκεκριμένη, αλλά και από την άλλη μεριά δεν είχαμε κάτι καινούριο. Πώς θα πας στον κόσμο, δεν τους πιστεί. Εγώ πιστεύω δηλαδή στη συμμετοχή αυτών που εκλέγονται, τουλάχιστον να προωθήσουν 5-10 πράγματα. Δεν θα γίνουν, τουλάχιστον να προσπαθήσουν. Αυτή είναι η φιλοσοφία γενικότερη. Και έχω την αίσθηση ότι με αυτό που λέει ο Κουρέτας και αυτό που έκανε μέχρι τώρα, έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να βοηθήσει και την όποια αρχή βγει. Δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι στη συμπολίτευση. Μπορείς κάλλιστα από την αντιπολίτευση, μπορείς να δημιουργήσεις συνθήκες τέτοιες να τρέξουν καινούργια πράγματα. Αυτό ναι, νομίζω ότι στέλνετε ένα μήνυμα τώρα. Το λέει και ο Κουρέτας κατά καιρούς, ότι ούτως ή άλλως είστε απολύτως χρήσιμοι σε αυτή την ιστορία την επόμενη μέρα. Τώρα, αν θα είστε σε επίπεδο κυβέρνησης της περιφέρειας, είναι μια άλλη υπόθεση. Ειλικρινά δεν είναι αυτός ο στόχος. Ναι. Αλλά είστε όντως πολύ χρήσιμοι. Αυτό είναι το κυριότερο. Ναι. Είδα εγώ τώρα μερικές μέρες. Έχουν βγει κάποιες καινούργιες προτάσεις δικές μας. Mm. Ή κάποια κριτική. Αμέσως τρέξαν την επόμενη να μιλήσουν για αυτά τα οποία εμείς αναφερθήκαμε πριν. Ναι. Είτε λέγεται περιβάλλον, είτε λέγεται λιμάνι, είτε λέγεται τουρισμός, είτε λέγεται αεροδρόμιο κτλ. Καλό είναι αυτό. Μακάρι να προχωρήσουν. Τουλάχιστον βάζουμε καινούργια θέματα στο τραπέζι. Πάνω σε αυτά πρέπει να συζητήσουμε. Ξέρετε τι μ' αρέσει στην κουβέντα μας. Ότι κουβεντιάζουμε, δεν θα πω ότι έχετε πάθος, αλλά χαμογελάτε. Που σημαίνει ότι το κάνετε με κέφι. Είναι προφανές. Δεν θα το κάνω ποτέ με επίκριση να το κάνω, αν δεν με ενδιαφέρει και αν δεν μου άρεσε αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον αξίζει να είσαι ενεργός πολίτης. Ναι, ναι. Ναι. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αξία αυτή τη στιγμή είναι να έχεις άποψη για τα πράγματα, να συμμετέχεις στα κοινά και να προσπαθείς να δημιουργήσεις κάτι καινούριο. Όποιος το καταφέρνει αυτό θα είναι και ευτυχισμένος. Μπράβο. Αυτό ήθελα να κλείσω τη συνέντευξή μας με αυτή την ερώτηση. Ρωτάω, επειδή είμαστε στο success story, τι είναι η επιτυχία, τι είναι η ευτυχία. Συνήθως, ποια είναι λοιπόν η επιτυχία και η ευτυχία. Και για το ρωτάω σαν άνθρωπο που είναι αντικειμενικά καταξιωμένος και επιτυχημένος. Για μένα είναι να είσαι χαρούμενος στη δουλειά που κάνεις. Να πηγαίνεις και να φεύγεις από το χώρο που δουλεύεις χαρούμενος, να αισθάνεσαι ότι προσφέρεις αυτό που μπορείς να προσφέρεις, κάθε μέρα να κάνεις ένα λάθος λιγότερο και... Κάθε μέρα ένα λάθος λιγότερο. Ναι. Και να χαμογελάμε και να λέμε καλημέρα. Να έχουμε τη δυνατότητα να μας χαιρετάμε. Γιατί η αναγνωρισιμότητα είναι μεγάλο πράγμα, αλλά η αναγνώριση δεν ξέρω πόσο υπάρχει. Μπορεί να μας βλέπουν όλοι. Από πίσω του λέει ο καθένας. Σας πληγώνει αυτό που συμβαίνει στο Βόλο με τα θέματα δημοκρατίας που υπάρχουν? Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι ο Δήμαρχος Γεωργιάδης, αν ξυπνήσει μια μέρα που γίνεται, θα μας πάρει στο ξύλο όλο. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
Κύριε Ψαχούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και πρέπει να σας πω ότι είναι από τις κουβέντες που έχω κάνει, τις οποίες τις χάρηκα, γιατί μου βγάλατε μια άβρα θετική. Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι, εγώ επειδή μπλέκομαι και με την πολιτική, έχουμε πολύ αρνητική ενέργεια από την πολιτική εξαιτίας πολλών κακών που συμβαίνουν. Το να βρίσκουμε ανθρώπους όμως να ενδιαφέρονται μετά από όσα έχουμε περάσει, να μπαίνουν με ένα θετικό πνεύμα σε όλη αυτή την ιστορία, αυτό είναι χαρά. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε και να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτοί είμαστε. Αυτοί πιστεύω θα είμαστε και αύριο. Θέλω να λέμε καλημέρα την επόμενη μέρα με όλο τον κόσμο. Θα προβαλάμε στους δρόμους ήσυχοι και τα υπόλοιπα όλα θα γίνουν. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.